Πάμε στο επόμενο βίντεο, γιατί έχουμε πολύ πλούσια θεματολογία σήμερα. Είναι έτοιμο το βίντεο? Ο αστυνομικός διευθυντής είναι πολύ συζητήσιμος, το δέχτηκε, το μετέφερε στον δικαστικό επιμελητή. Η απάντηση ήταν, πήρε τον κλειδαρά ο δικαστικός επιμελητής και προσπαθεί να ανοίξει. Φυσικά δεν του επιτρέπουν. Με τον κλειδαρά από πίσω, αν είναι δυνατόν. Είμαστε, πού είμαστε, στην Ουγκάντα, είμαστε. Έχουν φέρει και κλειδαρά, έχουμε. Τι έχουμε? Με το, ναι, ναι, και κλειδαράς βεβαίως, το έχει τραβήξει και, και η κάμερα. Ο κλειδαράς, το φαντάζεστε, ήρθε ο δικαστικός κλητήρας με τον κλειδαρά να ανοίξει. Πού βρισκόμαστε? Αποχώρησαν, ναι, δεν τους αφήνουν να μπουν μέσα τα παιδιά. Λοιπόν, νέα προσπάθεια να κατασχεθεί το σπίτι της συγκεκριμένης κυρίας, η κυρία Κολοβού, στο Ζωγράφου. Ξανά υπήρξε κινητοποίηση πολιτών να μην επιτρέψουν να συμβεί αυτό. Υπήρξε απειλή ότι θα έρθουν τα ΜΑΤ να τους μπαγλαρώσουν για να προχωρήσουν τη διαδικασία έξωσής της. Τελικά, μάλλον υποθέτουμε με κάποια πολιτική παρέμβαση, αποφασίστηκε να μην υπάρξει έξωση, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Ιουλίου, όπου θα εκδικαστεί ξανά η αίτηση που έχει κάνει. Η αντιπολίτευση προφανώς και στέκεται υπέρ της συγκεκριμένης κυρίας πολίτη. Και επίσης ζητά να αλλάξει μόνιμα το πλαίσιο μη προστασίας πρώτης κατηγορίας, γιατί δεν υπάρχει πλαίσιο ουσιαστικά. Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΜέΡΑ25 και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επιμένουν πάρα πολύ σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Είναι ο πρώτος πληστηριασμός πρώτης κατοικίας που βλέπουμε. Τουλάχιστον παγώνει. Όχι, δεν είναι ότι παγώνει, είναι ότι προχωράει. Γιατί είχε παγώσει πριν, ξεπαγώνει και θα γίνει το τέλος Ιουλίου. Από εφόρμηση σε εφόρμηση θα γίνει. Κάποια στιγμή λοιπόν μέσα στον Αύγουστο θα γίνει τελική εφόρμηση. Και εκεί δεν θα είναι κανένας. Γιατί θα είναι Αύγουστο. Και το πρόβλημά τους δεν είναι το να πάρουν τα 15 χιλιάρικα ή τα 25, ξέρω εγώ πόσα ζητάνε και που μπορεί να μαζευτούν και να τα πάρουν. Το πρόβλημα είναι ότι αν ακυρωθεί. Μια για πάντα αυτό ο πληστηριασμό, σου λέει θα ανοίξει μια φάμπρικα ακυρώσεων και προσπαθειών. Νομίζω ότι έχει γίνει ο πληστηριασμό και μιλάμε για την έξωση. Έχει γίνει, ναι, είναι η έξωση. Ναι, αλλά η κυρία Κολοβού αυτό που ζητάει είναι να ξαναδούνε το θέμα, να δεχτούν την πρόταση που γίνει από πριν, να πάρουν τα λεφτά. Αυτό ζητάει η κυρία Κολοβού. Το οποίο δεν το δέχονται. Γιατί σου λέει τώρα έχει λήξει υπόθεση, είναι αυτό που είπε σωστά, έχει γίνει και ο πληστηριασμό, τώρα μένει να εγκαταλείψει το σπίτι, α πούμε. Εντάξει, υποτίθεται ότι θα γινόντουσαν οι πληστηριασμοί. Τα θυμόμαστε όμως. Ότι μας λέγανε όταν ψηφιζόταν ο νόμος ότι είναι νόμος προστασίας πρώτης κατοικίας. Αυτά θα μας έλεγε η κυβέρνηση. Ναι, τώρα έχουμε ακριβώς το ανάποδο. Κακά τα ψέματα τώρα, Κώστα. Εδώ υπάρχει όλες οι κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ. Στο τέλος υπέκυψαν εν πωλής στην πίεση των τραπεζών και των τροϊκανών και έσπασαν αυτό το μία και μοναδική κατοικία που έπρεπε να είναι. Πραγματικά κοκκινή γραμμή, γιατί το μία και μοναδική έχει νόημα, όχι να έχεις άλλα τρία σπίτια ή οικόπεδα, ξέρω και τα λοιπά και να έχεις να λες είναι μοναδική. Το μία και μοναδική κατοικία, το ένα κίνητο που έχω και που έχω την οικογένειά μου μέσα. Αυτό το οποίο ξεκίνησε με τον νόμο Κατσέλη, είχε περιορισμούς, ήταν έξω οι έμποροι τότε και τα λοιπά, όλα αυτά δεν είχαν προστασία αυτή. Όποιος ήταν μικρομεσαίος και μια εύγα, ας πούμε, και είχε βάλει υποθήκη το σπίτι του, τη μία και μοναδική, το έχανε, δεν μπορούσε να μπει στο διακανονισμό μάλλον. Ήταν μόνο για επαγγελματίες, αλλά ήταν, τώρα είναι σε όλους. Εδώ είναι σε όλους. Τώρα πια είναι σε όλους. Μετά έγιναν διάφορες τροποποιήσεις, μπήκανε, ενετάχθησαν και οι έμποροι μέσα στους διακανονισμούς, αλλά έσπασε η κόκκινη γραμμή της μίας και μοναδικής κατοικίας, αυτής της μίας κατοικίας. Και τώρα το βλέπουμε στην περίπτωση της κυρίας Κολοβού. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, δηλαδή θέλουν να τελειώνουν με όλη αυτή την ιστορία και να γίνει όπως γίνεται και σε όλη την Ευρώπη, να υπάρχουν εταιρείες. Υπάρχει όμως δρόμος για να προχωρήσει αυτό. Μπορεί. Αν σε κάθε περίπτωση. Μια κυβέρνηση, άμα θέλει. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Αυτή η κυβέρνηση είναι ξεκάθαρη. Ναι, αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει. Εάν μαζεύεται κόσμος στην έξωση κάθε κυρίας Κολοβού ή κυρίου Κολοβού, τότε θα γίνει πολύ μεγάλο πολιτικό θέμα και θα το ξανασκεφτεί η κυβέρνηση και οποιαδήποτε κυβέρνηση. Μην ξεχνάμε ότι στην Ισπανία από αυτό το θέμα των εξώσεων. Φτιάχτηκαν οι Ποντέμος. Σωστά. Έτσι. Φτιάχτηκε ένα ολόκληρο πολιτικό κίνημα, ανεξάρτητα το τι έγινε και πώς έγινε. Φτιάχτηκε ένα ολόκληρο πολιτικό κίνημα, ένα πολιτικό κόμμα, το οποίο τώρα μετέχει και σε κυβέρνηση. Φτιάχτηκαν οι Ποντέμος ακριβώς από το θέμα αυτό στην Ισπανία, Βαρκελόνη και Μαδρίτη στην αρχή.
Και τώρα υπάρχει ένα στεγαστικό πρόβλημα, το αναδεικνύουμε εδώ στο Contra Channel και στις εφημερίδες του Ομίλου, αλλά δεν υδρώνεται αυτή κανενός. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το συναντάς παντού. Ας πούμε, πήραμε προχθές μια επιστολή από έναν ένστολο που υπηρετεί σε νησί του Αιγαίου και λέει ότι πλέον είναι αδύνατο να υπηρετήσεις και να μείνεις. Έτσι. Κάτι περισσότερο. Είναι αδυνατόν. Ότι πήγε το κράτος να φτιάξει σπίτια για, για όσους υπηρετούν και πήγε ο Δήμαρχος και λέει σταματήστε το, γιατί δεν θα έχουμε να νοικιάσουμε που θα νοικιάσουμε εμείς τα σπίτια. Σήμα, ναι. Δεν ακόμα είπε ότι θα μειώσουμε τα ενίκια, αλλά είπε ότι δεν θέλουμε να γίνει. Και τι έκανε πίσω η κυβέρνηση. Ναι, ναι. Γιατί για να εξυπηρετεί τα τοπικά συμφέροντα. Ναι, ναι. Ψηφαλάκια. Είναι μια αντιμετώπιση. Είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο θα το βρούμε τώρα με αυτή την έξαρση. Και μετά τους λέμε να πάτε στο Αιγαίο και να πετάτε πάνω από τη Σκύρο και να κάνετε dogfights, σκυλομαχίες με τους Τούρκους. Αλλά το που θα μείνετε δεν σας αρέσει. Το που θα μείνετε δεν μας ενδιαφέρει. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει. Θα μας ευρώ. Και ναι. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε να πληρώνετε και κάτι παραπάνω. Ανοίγει το θέμα της στέγης με πολύ άσχημο τρόπο σε όλα τα επίπεδα, και στο επίπεδο των πληστηριασμών και των εξώσεων και στο επίπεδο των πολύ ακριβών ενοικίων και του κόστους ενέργειας. Ακριβώς. Δεν φαίνεται κάτι μπροστά στην αγορά να μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Δεν είναι τόσο μεγάλη η έκρηξη νέων σπιτιών ή ανακατασκευών παλιών κτηρίων. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα θεσμικά προβλήματα και υπάρχει μέχρι τώρα μια παντελής έλλειψη παρέμβασης του κράτους. Δύο χρόνια με την πανδημία είχαν παγώσει οι εξώσεις, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Γιατί τώρα έχει γίνει μια έφοδο στην κυριολεξία από τις τράπεζες να εκπληστριάσουν ό,τι μπορούν γρηγορότερα. Και φαίνεται αυτό ότι θέλουν να έχουν πολλά διάσπαρτα, μικρότερα, μεγαλύτερα διαμερίσματα. Μας έλεγαν παλιά ότι δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Ότι σε ενδιαφέρει μόνο τα μεγάλα. Και όμως τους ενδιαφέρει. Ας πούμε τώρα στο Βερολίνο, με αφορμή την ενέργεια, ανακοίνωσε η εταιρεία η μεγαλύτερη που έχει 450.000 διαμερίσματα. Ανακοίνωσε αύξηση των ενοικίων. Εκεί το ενίκιο είναι πακέτο βέβαια, μαζί με το φυσικό αέριο, τηλέφωνο, κοινόχρηστα κτλ. Λόγω της ενέργειας ανακοίνωσε αύξηση των ενοικίων. Αλλά αυτό που κράτησα είναι 450.000 ακίνητα. Αυτή είναι η μπίζνα. Υπάρχουν λοιπόν εταιρείες που μαζεύουν χιλιάδες ακίνητα και θα καθορίζουν την αγορά. Αυτό γίνεται. Αυτή και το ευνοεί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά ευνοεί. Αυτή είναι η διαφορά με την κυβέρνηση αυτή. Και εξωτερικού, που αγοράζουν μαζικά ακίνητα και λες ότι ρε παιδιά, αυτό το σπίτι δεν κάνει για 500 ευρώ, γιατί είναι έτσι και έτσι και έτσι. Και σου λέει ο μεσίτης, έχεις δίκιο, αλλά για να αλλάξει τιμή αυτό το σπίτι πρέπει να συνεδριάσει ένα διοικητικό συμβούλιο, ξέρω εγώ, στη Σανγκάη και να πει για πόσες εκατοντάδες ακίνητα ότι αλλάζει η τιμή που ζητάμε. Ωραία, να μην είμαστε μικρομεσαίοι και κακομοίριδες, αλλά από την άλλη μεριά αυτή η κυβέρνηση ευνοεί ακριβώς αυτή την τάση. Μαζεμένα πράγματα, συγκεντροποίηση κεφαλαίου σε χέρια όλο και λιγότερο. Πάμε. Μεγάλων σχημάτων και εταιριών τα οποία κάνουν τη ζωή μας κόλαση στη συνέχεια, ας πούμε.